Λοιπόν, 19 Δεκεμβρίου είναι το μέρος πρώτο της δουλειάς του Βασίλη. Εντάξει, δεν μπούμε ονόματα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εδώ πέρα τι γίνεται. Έχω υπόγειο, ισόγειο και πρώτο, ο οποίος και ενδιάμεσα εμφανίζεται και μια σοφίτα. Πάμε να ξεκινήσουμε από την οροφή του ισογείου. Στην οροφή του ισογείου οι απαιτήσεις είναι λίγο περίεργες. Δηλαδή, θέλει ο αρχιτέκτονας, έχει μια πλάκα ξεκαθαρισμένη την πιένα και από εκεί και μετά έχει την πλάκα αυτή την πίδιο, έτσι, και δεν υπάρχει δοκός, δεν υπάρχει κάτι που να την κόβει και να την ξεκαθαρίζει, εντάξει, με την πίδιο β, γι' αυτό τις ονομάσαμε πίδιο α, πίδιο β. Θα δούμε λοιπόν μετά με τους οπλισμούς πώς μπορούμε να τα βολέψουμε αυτά τα πράγματα. Και μετά έχουμε και αυτό εδώ πέρα το μεγάλο μπαλκόνι. Okay. Τώρα, μας είχαν κάνει μια ερώτηση ότι αν εμείς βάλουμε αν χρησιμοποιήσουμε ενοπλισμένο σκυρόδεμα, γενικά έτσι ενοπλισμένο σκυρόδεμα, πόση επικάλυψη μπορούμε να αφήσουμε στους δοκούς. Πρώτα απ' όλα για το ενοπλισμένο. Το ενοπλισμένο για μένα έχει κόστος σχεδόν μηδενικό, έτσι, μειώνει την αναθράκωση του κτηρίου και το στέλνει σε πολύ περισσότερα χρόνια από τα 50 που λέει ο κανονισμός. Αυτό σε συνδυασμό με την ποιότητα σε 30, 37 και πάνω. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε, το λέμε κάθε φορά, να χρησιμοποιούμε το B500C και να χρησιμοποιούμε μπετό σε 20 και σε 25. Δεν παντρεύονται αυτά. Θέλει το ελάχιστο σε 30 και πάνω. Εντάξει. Παρόλη την ποινή που βάζει ο κανονισμός να αυξάνει τα μήκη αγκύρωσης. Δεν φτάνει αυτό. Πάμε τώρα στις επικαλύψεις. Γνωρίζουμε και το θέμα της πυρκαγιάς. Επικαλύψεις λοιπόν πρέπει να έχουμε στους δοκούς τις τάξεις των 3,5 με 4 εκατοστά. Τι εννοώ 3,5 με 4 εκατοστά? Καθαρή επικάλυψη, από το συνδετήρα και έξω. Έτσι. Μια δεύτερη παρατήρηση. Βέβαια όχι σε αυτά τα χαμηλά, τα μικρά σπίτια, αλλά σε μεγάλες κατασκευές που χρησιμοποιούμε το Φ25 ή το Φ28, καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε και στα υποστηλώματα να αποφεύγουμε τη χρήση του πάνω από το Φ28. Είναι μια παρατήρηση πάρα πολύ σοβαρή, και στα δοκάρια επίσης να μην χρησιμοποιούμε το Φ32, δηλαδή να πηγαίνει μέχρι Φ28. Δεν μιλάω για αυτές τις δοκούς βέβαια, εντάξει. Εκεί είναι υποχρεωτική η επικάλυψη από το σίδερο, όχι από το συνδετήρα, να είναι τουλάχιστον 2 φορές η διάμετρος του γάλιβα. Ακριβώς, είναι το ράβδο. Δηλαδή άμα είναι Φ25 πρέπει να είναι 5 εκατοστά. Αξενικά. Ναι, όχι, από την παριά του σιδήρου, όχι του συνδετήρα. Έτσι. Πόσο μπορεί να πάει τώρα, εξαρτάται η επικάλυψη, όχι μόνο από το θέμα του ενοπλισμένου σκυροδέματος, αλλά εξαρτάται και από τι άλλο, και από την ποιότητα του σκυροδέματος. Για σε 30 λοιπόν και ενοπλισμένο σκυρόδεμα μπορεί άφοβα κανείς από το συνδετήρα και έξω να φτάσει και τα 5,5 και τα 6 εκατοστά. Όχι παραπάνω. Όσο αυτό που λέει ο κανονισμός, άμα υπερβούμε τα 5 εκατοστά, να βάλουμε εκείνο το πλέγμα, αυτό όχι, ναι, δεν. Κοιτάξτε, κατασκευαστικά δεν στέκεται. Απλά όσοι το έχουν γράψει δεν έχουν και πολύ μεγάλη επαφή με το θέμα του κατασκευάζει. Ναι, εδώ τα λέμε καθαρά, δεν έχει σημασία. Αν μας τα πούνε. Εντάξει, άρα είναι ενοπλισμένο σκυρόδεμα με πλαστικές ίνες, γιατί οι μεταλλικές, είπαμε ότι έχουν το ελάττωμα, εμφανίζονται στην εξωτερική πλευρά και δημιουργούν σκουριές. Μην ξεχνάμε άλλωστε. Το ενοπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιείται στις σύραγγες κατά κόρο. Φτάνει 60 κιλά το κυβικό. Εντάξει. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο εδώ. Να αρχίσουμε να μελετάμε τα διάφορα προβλήματα που μας έχουν βάλει με την κατασκευή αυτή. Πρώτα-πρώτα, η κολόνα K2. Η κολόνα K2, η οποία μπαίνει μέσα εδώ στην περιοχή της P1, έτσι, λειτουργεί ως να είναι υποστήλωμα σε πλάκες χωρίς δοκάρια. Και το πάχος είναι 22 πόντους. Δεν είναι κανένα φοβερό πάχος για να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει δηλαδή αυτή εδώ την εισδοχή της κολόνας, την εισβολή της κολόνας μέσα στην πλάκα. Εδώ λοιπόν έχουμε τοπική πιθανή διάρρηξη. Άρα πρέπει να μπει ένας οπλισμός στην πλάκα, πάνω και κάτω πρόσθετος καρέ οπλισμός. Δηλαδή, αν η πλάκα επιλεχθεί να βάλει έναν οπλισμό Φ10-15, μην σας ξεγελάει που είναι μικρό το άνοιγμα και είπα Φ10-15. Εντάξει, το πούμε γιατί.
Εδώ θα πρέπει να πάει συμπληρωματικό. Δηλαδή εδώ θα φτάσουμε να έχουμε τα 7,5 εκατοστά. Γιατί μπορεί να βάλουμε ένα ΦΥ 12 ανά 15 συμπληρωματικό, δηλαδή μεταξύ των ΦΥ των 10 ανά 15 να παρεμβάλλεται και επάνω και κάτω. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν μιλάμε για τοποθέτηση συνδετήρων περιμετρικά της κολόνας αυτής. Εάν όμως είχαμε μεγάλες αποστάσεις από εδώ, θα το αντιμετωπίζαμε ως κανονική πλάκα χωρίς δοκάρια. Εντάξει. Επομένως θα έμπαιναν και συνδετήρες περιμετρικά με υπολογισμό. Πιθανολογικά όμως σε αυτή την περίπτωση θα αναγκαζόμαστε να αυξήσουμε ακόμη και το πάγο της πλάκας. Είναι θέμα διαστάσεων για να εκτιμήσουμε τι θα κάνουμε. Εδώ το 22 είναι εντάξει. Το 22 μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς λίγο πολύ για τις πλάκες αυτές, αλλά τι γίνεται. Έχουμε όλη αυτή εδώ πέρα την ανομαλία. Επομένως, θα πρέπει να μπουν οι ειδικοί οπλισμοί και πρέπει να υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πάγο για να μπορέσει να υποστηρίξει αυτή την τοποθέτηση των οπλισμών. Τώρα αρχίζουμε τώρα τις διάφορες θεωρήσεις. Λέμε, αυτό εδώ πέρα είναι ο χώρος του κλιμακοστασίου μας. Είχαμε κάνει μια κουβέντα με τον Στέφανο τον Δρίτσο όταν είχε γυρίσει από το Στρασβούργο. Είχαν βάλει σαν θέμα να μπορεί να υπάρχει ένας χώρος σε μια κατασκευή όπου όταν θα γίνει σεισμός άτομα ιδίως με ειδικές ανάγκες, αλλά εγώ λέω για όλους μας ισχύει αυτό, να μπορούν να κατεβαίνουν με ασφάλεια. Εγώ αυτούς τους χώρους τους παλεύω από το 1978, τότε μετά τους σεισμούς Θεσσαλονίκης. Τους είχα αποκαλέσει μάλιστα σεισμοδιαμέρισμα. Έτσι. Τι γίνεται. Όταν ξέρει ο άλλος, είτε μένει σε πολυκατοικία, είτε μένει σε διάρρη, οτιδήποτε, ότι όταν θα γίνει ο σεισμός, σηκώνεται και πάει κατευθείαν εδώ και από εκεί και μετά ανάβει τσιγάρο και κατεβαίνει με το πάσο του, γιατί το τείχομα αυτό, το οποίο θα έχει και ειδική θεμελίωση από κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει, μπορεί να καταρρεύσει όλη αυτή εδώ η περιοχή. Με την κατάρρευση ή με την έντονη ρηγμάτωση αυτών των στοιχείων, γιατί πρώτα θα γίνει η ρηγμάτωση, θα αλλάξει η δισκαμψία της κατασκευής, θα σταματήσει να συντονίζεται με την ταλάντωση που υπάρχει την εδαφική, γιατί αν τα κτίρια παθαίνουν ζημιές, οφείλονται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση που η ιδιοσυχνότητά τους ταυτιστεί με την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης που γίνεται κάτω από τα θεμελιά τους. Που ξέρουμε ότι δυστυχώς αλλάζει από γειτονιά σε γειτονιά και από κτίριο σε κτίριο και βλέπεις πολύ σωστά κτίρια, πολύ καλά φτιαγμένα να παθαίνουν ζημιές και κάτι άλλο που οφείλουν να καταρρεύσουν ακόμη και από βροχή, να κάνονται και να μην παθαίνουν τίποτα. Βέβαια εμφανίζονται ορισμένοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν ξέρω από πού πήραν τα διπλώματα, οι οποίοι ισχυρίζονται, α, έπαθε ζημιά, άρα φταίει ο μηχανικός, τα γνωστά έτσι, καλώς. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Εδώ λοιπόν είναι αυτή εδώ η ιστορία. Εμείς το επιδιώκουμε αυτό και στείλαμε μάστα τότε στο Στρασβούργο δύο πολυκατοικίες που κάναμε, ένα κτίριο γραφείο στην Αθήνα, καθώς επίσης και το νοσοκομείο η Άγια Ανάργυρη. Τα πήρε ο Στέφανος μαζί του και τα έδειξε. Έτσι. Και δείξαν ενδιαφέρον. Εγώ δεν του είπα του Στέφανο να κάνουμε ένα πρόγραμμα να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό σε κατασκευές που ήδη υφίστανται. Πώς μπορούμε να το κάνουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Τώρα, στο μεγάλο σεισμό θα ρηγματωθούν και αυτά, αλλά επειδή είναι τεράστια και μέσα υπάρχει και η σκάλα, όπου η σκάλα όπως είπαμε δεν είναι πλάκα, είναι πτυχωτός φορέας και δημιουργεί εδώ μέσα μία κατάσταση πάρα πολύ ισχυρή, με πολύ μεγάλες αντοχές. Βοηθούμενοι βέβαια και από τη θεμελίωση που θα γίνει από κάτω, που θα είναι κάτι η γενική κοιτόστρωση. Εντάξει. Λοιπόν, αρχίζουμε λοιπόν να μελετάμε. Έχουμε αυτή την ιστορία. Τώρα, ως προς πλάκα. Ένα σημείο αστοχίας είναι εδώ πέρα, αυτό που γράφω εδώ. Εδώ υπάρχει κίνδυνος γιατί έχουμε συνοστισμό τάσεων, εδώ ακριβώς στη γωνία. Τάσεις που δεν ξέρουμε τη διευθυνσή τους. Αυτά πώς αντιμετωπίζονται, όπως και εδώ βέβαια, έτσι. Με διπλές εσχάρες, οπότε η τάση αναλύεται σε δύο διευθύνσεις και περιορίζουμε τη ρηγμάτωση. Τη ρηγμάτωση στον πετό δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Okay. Αν τη δούμε τη ρηγμάτωση, δεν σημαίνει ότι έχουμε αστοχήσει. Το περιορισμό της ρηγμάτωσης κυνηγάμε και το να εκδηλωθεί η ρηγμάτωση, αλλά να σταματήσει εκεί, να μην συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτό θα οφείλεται στον οπλισμό που θα βάλουμε μέσα. Τώρα έχει κάνει μια δουλειά, κάνει και ο Μπαραχτάρης πάνω στο θέμα τα ρογμών.
έτσι, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και αναθεωρεί πάρα πολλά πράγματα από όλα αυτά που γράφονται και στους κανονισμούς και στον Ευρωκώδικα κλπ. Έτσι. Άλλο σημείο πάλι είναι αυτό. Έντονης αστοχίας. Όπως πάλι είναι και αυτό εδώ. Τώρα, γνωρίζουμε ότι γίνεται η ταλάντωση εδαφική και από εκεί και μετά αρχίζουν και ταλαντεύονται τα κατακόρυφα στοιχεία και στη συνέχεια αυτά τα στοιχεία μεταφέρουν τις ταλαντώσεις στο δίσκο που είναι η πλάκα μας, η οποία είναι στην ουσία ως μια δισκοδοκός τροποτινά, όπου τα φορτία της είναι η εισαγωγή δυνάμεων από τα στοιχεία αυτά εδώ πέρα τα κατακόρυφα. Τι γίνεται τώρα? Εδώ που έχουμε ισχυρά τυχώματα και έρχονται σε πλήρη επαφή με την πλάκα, οι εντάσεις που αναπτύσσονται, και εδώ είναι γιατί, σας είπαμε από την αρχή, θα πούμε γιατί το κάναμε 22 πόντους. Μπορεί να βήξει ελεύθερα, δεν υπάρχει Γιώργο. Λοιπόν, οι 22 πόντοι που κάναμε πάχος, έτσι, ένα σημαντικός λόγος είναι για να συνδέσουμε καλύτερα το τύχωμα αυτό εδώ με την πλάκα. Δεν φτάνει μόνο αυτό όμως. Εδώ θα μπουν και τοπικοί οπλισμοί, η οποία είναι αυτή του τύπου, δηλαδή μπαίνει φουρκέτα, την κάνω σε κατάκληση τώρα, έτσι. Όπως είναι, έχει κατακληθεί, θα μπει φουρκέτα και θα μπει και ο οπλισμός πάνω και κάτω. Αυτός είναι ο οπλισμός ο άνω και κάτω. Εμείς θα κρίνουμε, βέβαια, είναι τώρα αυτό, είναι υπόγειο, που σημαίνει ανακούφιση της κατασκευής, είναι μεγάλη υπόθεση να υπάρχει υπόγειο, είναι ισόγειο και είναι και πρώτος. Παρεμβάλλεται για μια σοφίτα, δεν είναι βαρύ χτίριο. Α, ξέχασα να πούμε το εξής, ότι εμείς τα διόροφα, μέχρι και τα τριόροφα, έτσι, πολλό περισσότερο τα ισόγεια, τα υπολογίζουμε με σεισμικό συντελεστή 060. Δεν πάει να λέει τοπικά 016, 024, 036. Είναι 060 γιατί δεν έχουν μεγάλα κατακόρυφα φορτία και δεν δίνουν πρακτικά τίποτα. Εδώ λοιπόν θα μπορούσε να βγάλεις κάτι κολονάκια της τάξης του 30-30 και να είσαι και ενθουσιασμένος με το 016 που έχει η Αθήνα. Λοιπόν, 060 παντού. Γιατί? Για να υποχρεωθείς να βάλεις σωστά τα τυχώματα σε τρόπο ώστε να μπορέσει η κατασκευή αυτή να έχει μια αξιοπρέπεια, όχι για 50 χρόνια ζωής που λέει ο κανονισμός, αλλά για πολύ παραπάνω. Ένα είναι αυτό. Τώρα, σύμφωνα με τις κουβέντες που είχαμε κάνει, να θυμάσαι εκείνη την παρουσίαση που είχε κάνει ο Στέφανος κλπ, ισχυριστήκανε ότι το να βάλω τυχώματα μεγάλα αντέχουν πολύ παραπάνω στο σεισμό. Αυτοί τώρα τι κάνουνε? Όπως κάνανε και στο νοσοκομείο εδώ, να μην πούμε τώρα όνομα σε ποιο, οι κύριοι. Πιάσανε και βάλανε θεόρατα τυχώματα και βάλανε το 024 της Πάτρας και βέβαια δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, βγήκαν όλα μια χαρά. Έπρεπε όμως να ελέγξουν ότι με τα τυχώματα αυτά που μπορούν να σηκώσουν και 080 σεισμικό συντελεστή, γιατί όταν βάζεις τυχώματα 40 επί 5 μέτρα ή 40 επί 7 μέτρα, πρέπει να πας να ελέγξεις κιόλας το εξής. Αυτό σηκώνει σεισμικό συντελεστή 060, 070, 080. Τότε η θεμελίωση, μιλάμε τώρα για 8 όροφα κτίρια, για βαριά κτίρια, έτσι, ή 9 όροφα, δεν μιλάμε για ισόγεια. Τότε πας να δεις εσύ το 8 όροφο αυτό κτίριο που του βάζεις εσύ ένα τείχωμα τέτοιο, η θεμελίωση που είναι από κάτω έχει γίνει με το μέγιστο σεισμό που μπορεί να παραλάβει? Όχι, μου κάνει το τείχωμα θηριώδες, γιατί εκεί είχα τη διαφωνία εγώ με τον Στέφανο. Του λέω εγώ, δεν είναι ότι θα βάλω το τείχωμα θηριώδες, θα βάλω το τείχωμα να είναι μεγάλο, αλλά στη συνέχεια θα το υπολογίσω με το 024 ή 036 της περιοχής, αλλά μετά θα κοιτάξω να δω αυτό το τείχωμα τι μεγάλε, τι ροπές παίρνει, τι σεισμό παίρνει. Εντάξει, και μπορεί να διαπιστώσεις με τεκμήξεις ότι μπορεί να φτάσει και 060 και 070. Με αυτό το σεισμό θα πάω να δω η θεμελίωσή μου επαρκεί? Εντάξει. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι δυστυχώς η ανάλυση που κάνουμε για να βγάλουμε μια λύση είναι αποτέλεσμα πολλαπλών επιλύσεων. Τώρα στην κουβέντα που κάνουμε είναι και ο Γιώργος, είναι ο γιος του Γιάννη του Γιολάκη. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή, από το Ιταλό πατέρα του συνεργάτη μα, και τώρα ήρθε και ο Γιώργος εδώ, τελειώνει και αυτό, είναι συνάδελφο. Αλλά όλα αυτά τα κουβεντιάζαμε με τον πατέρα του Γιώργου αναλυτικότατα και τα ψάχναμε βήμα-βήμα, πόντο-πόντο. Μαζί όλη η ομάδα τότε, α το πούμε. Λοιπόν,
Και αυτό βάζαμε, ξεκινάγαμε όταν βάζαμε τη μελέτη κάτω, ξεκινάγαμε από τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Έτσι. Σημείο λοιπόν ένα αυτό, δύο, τρία, τέσσερα, αυτά εδώ τα ρυθμίζαμε κιόλας, πέντε, έξι. Οκ. Ο λόγος που βάζουμε το 060 είναι πολύ απλός. Μετά τους σεισμούς από το 78 και μετά, πήγαμε σε διόροφα ή σε ισόγεια, βλέπαμε τι διατομή είχε η κολόνα, τι σίδερα είχε μέσα. Κάναμε έναν υπολογισμό και λέγαμε ότι ρε παιδιά, με το σεισμό αυτό που δίνει, ας το πούμε, η πολιτεία, αυτή εδώ η κολόνα με τα σίδερα που έχει και τον πετό που έχει, δεν έπρεπε να πάρει ζημιά. Άρα τι συνέβη? Σημαίνει ότι ο σεισμός, δηλαδή ότι αυτή εδώ εντάθηκε πολύ παραπάνω από το σεισμό που λένε αυτοί. Τώρα για τα ψηλά κτίρια, δηλαδή αυτά που είναι 6, 7, 8 μέχρι 10 ορόφους, ας πούμε, που έχουμε αυτή την εμπειρία εμείς εδώ, οι σεισμικοί αυτοί σιδεριστές είναι καλοί, είναι υπέρ της ασφάλειας. Το 024 που δίνει δηλαδή είναι υπέρ της ασφαλείας. Εντάξει, άρα για τα ψηλά κτίρια οι σιδεριστές είναι υπέρ της ασφαλείας, για τα χαμηλά όμως όχι. Δεν είναι. Γι' αυτό βάζουμε το 060. Τώρα, ερχόμαστε να δούμε, αφού εντοπίσαμε αυτές τις περιοχές και αυτή εδώ την περίοχη, την περίεργη, έτσι. Γιατί εδώ έχουμε το εξής, δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα φορτία και πρέπει να κάνουμε κάποια θεώρηση, όλα βέβαια εξαρτώνται τις παραμορφώσεις. Εδώ αν το κόψεις εδώ, μπορείς να δεχθείς ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί σαν μια τριέριστη. Τι σημαίνει? Ότι έχει εδώ απλή καμπυλότητα σε αυτή την περιοχή, από εδώ μέχρι εδώ, διπλή καμπυλότητα που πλησιάζει εδώ. Τώρα, έρχεσαι εδώ πάλι. Θα πει κάποιος το εξής, ρε παιδιά, επειδή είναι μικρή αυτή η απόσταση, εγώ να μην βάλω εδώ μία ενισχυμένη ζώνη, λύσεις, σκέψεις έτσι. Μία ενισχυμένη ζώνη καλή, οπότε να θεωρήσω ως τριέριστη πλάκα αυτήν εδώ. Λέμε τώρα τις πολλαπλές δυνατότητες που έχουν οι διάφορες θεωρήσεις, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, ερχόμαστε πάλι εδώ. Αυτή εδώ πέρα μπορεί να πεις ότι και αυτή μια τριέριστη πλάκα, να την υπολογίσω εγώ. Εάν έρθεις εδώ, να την πεις και αυτή τριέριστη, κάπου αρχίζει και χαλάει η όλη η ιστορία. Δηλαδή, όσο ο λόγος των δύο πλευρών είναι άντε μέχρι το 1,5, έχεις και τη λογική της τριέριστης λειτουργίας. Όταν φύγει από εκεί, χάνεται πρακτικά. Εδώ λοιπόν που βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλο άνοιγμα, λέμε τώρα τριέριστη, τα μασάμε δηλαδή τα λόγια μας. Όπως βλέπετε, το ότι μπορείς να έχεις πολλαπλές θεωρήσεις σημαίνει ότι εδώ πέρα ψάχνεις να δεις πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Εάν ανοίξουμε τώρα τη βιβλιογραφία του με τις γραμμές διαρροής του Γιώχανσον, δεν είναι. Λοιπόν, αν ανοίξουμε και δούμε τα διάφορα με τις γραμμές διαρροής, εδώ αρχίζουμε και λέμε έχουμε μια πιθανότητα διαρροής κατά αυτή την έννοια. 45 μοίρες, 45, γιατί θεωρούμε έδραση-έδραση. Εδώ πάλι έχουμε αυτή τη μορφολογία. 30 μοίρες από εδώ, 45 από εκεί. Έτσι. 60, 60. 60, εντάξει. Ναι, συγγνώμη, ναι, 60-30, έτσι. Έρχεται εδώ, καλά κάνεις και το με διορθώνεις. Ερχόμαστε εδώ, κοκόβουμε εδώ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πάλι 30-60. Εδώ βέβαια θεωρούμε πάκτωση-πάκτωση, επειδή είναι και ο πρόβολος, 45-45. Εδώ έχουμε πάλι αυτή εδώ την ιστορία. Τώρα τα κάνω σκαλιφηματικά, έτσι. Εδώ που έχω το τείχωμα μαζί με το πτύχωμα, εδώ συζητιέται. Μπορείς να πεις, αντί να βάλω 30 και 60, να βάλω 35 και 60 ή 40 και 50. Εντάξει. Αρχίζει λοιπόν και γίνεται μια τέτοια μορφολογία. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς μπορούμε, τι γραμμή διαρροής μπορούμε να δεχθούμε? Δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η γραμμή διαρροής. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι σημεία αστοχίας αυτά και γι' αυτό πρέπει να πάνε καρές χάρες. Λοιπόν, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το τρέχα γύρευε καταρχήν? Εγώ, κοιτάξτε, κάνω μια πρόταση και εσείς θα το δείτε. Είναι λίγο δαπανηρή, αλλά δεν φταίω εγώ. Όταν ζητάνε και έχουν απαιτήσεις διάφορα πράγματα, εντάξει. Εγώ θεωρώ, παιδιά, ότι πρέπει να φτιάξουμε
μια πλατιά κρυφοδοκό, η οποία με αυτή να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε όλα αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι αν κάνω μία κρυφοδοκό, εγώ, η οποία έχει αυτό το πλάτος, δηλαδή εξυκνείται από εδώ, φτάνει εδώ πέρα, το ερώτημα είναι το εξής. Τους οπλισμούς που θα βάλω εδώ, οι οποίοι μην γελιόμαστε, θα είναι συνδετήρες, θα δούμε πώς θα τους βάλουμε, πάντα υπέρ της ασφάλειας, και τα σίδερα, τα ευθύγραμμα, έχουμε τη δυνατότητα και το θράσος να πούμε, ξέρεις κάτι, θα τα βάλω εγώ από εδώ μέχρι εδώ. Εντάξει, εάν ακούγεται λίγο υπερβολικό και πεις, ξέρεις κάτι, δεν θα το βάλω ρε γαμώτο από εδώ μέχρι εδώ, εάν τα σταματήσεις εδώ πέρα, το ερώτημα που μπαίνει είναι, εσύ θες οπλισμό τώρα για το μπαλκόνι, το πρόβολο και για την πλάκα αυτή. Αυτό που θα μπει εδώ είναι ότι θα τα βάλω έτσι. Θα τα ματήσω δηλαδή, θα ματήσω σίδερα στην πλάκα. Προσέξτε. Η μάτιση, ο οπλισμός στην πλάκα απαγορεύεται δι' αεροπάλου. Δηλαδή, για να το κάνω σαφέστερο, εάν εγώ έχω μία πλάκα εδώ, έτσι, αυτής εδώ της μορφής, μία πλάκα, και βάζω τον έναν οπλισμό μου από εδώ μέχρι εδώ, τον κάτω οπλισμό, και έρχομαι για να χρησιμοποιήσω κάποια ρετάλια, να μην το χρησιμοποιήσω από τη δοκό μου μέχρι εδώ, το σταματήσω εδώ πέρα και βάλω προσθήκη αυτό μέχρι δηλαδή αυτή εδώ τη δοκό. Εδώ έχω, παιδιά, σαφώς σημείο αστοχίας και το έχω 100%. Ας έρθουν και οι άλλοι οπλισμοί στην άλλη διεύθυνση. Το κάνουμε αυτό σε γεφύρια που είναι μεγάλες πλάκες και είναι το πάχος εκεί, αλλά γίνεται άλλου είδους δέσιμο και άλλου είδους συνεργασία και προσπαθούμε παρόλα αυτά να το αποφύγουμε. Σκεφτείτε δε, έχετε αυτή τη διεύθυνση, σκεφτείτε να βάλετε και την άλλη διεύθυνση. Είναι λάθος και είναι σημείο αστοχίας της κατασκευής. Εντάξει, άρα θα επιδιώξουμε να βάλουμε αυτό εδώ. Από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, τους οπλισμούς. Πότε μπορώ να το κάνω όμως αυτό εδώ πέρα? Σε ποια περίπτωση? Έχουμε πει ότι στις δοκούς το κάνουμε γιατί δεν ιδρώνει το αυτί μας. Γιατί το κάνουμε και δεν ιδρώνει το αυτί μας? Γιατί εκεί έχουμε περισφίξεις. Έχουμε συνδετήρες. Κλείστο. Έχουμε συνδετήρες. Έτσι, εκεί. Λοιπόν, άρα λοιπόν μπορούμε με το συνδετήρα να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε αυτό υπό την προϋπόθεση να βάλουμε συνδετήρες. Να το πούμε τώρα μέσα. Αυτό που κάνουμε στις δοκούς και το δεχόμαστε. Στις δοκούς εμείς λέμε, δεν μας νοιάζουν οι παραθέσεις, γιατί έχουμε τις συνδετήρες. Εντάξει. Άρα μπορούμε να αποφεύγουμε το κάνουμε στη μέση, στο άνοιγμα δηλαδή. Κοίταξε να δεις, αν μου επιτρέπεις, ο Λέονχαρτ ξεκαθαρίζει που πρέπει να γίνεται. Ειδικότερα, λένε οι Γερμανοί που ξέρουν. Μπορεί να μην τους χωνεύω, αλλά ξέρουν με το οι άνθρωποι, έτσι. Αν και έχουν φυσιολογικές συμπεριφορές. Μόνο άμα γίνονται πόλεμοι είναι περίεργοι. Στα άλλα εντάξει. Λοιπόν, λέει ο Λέονχαρτ, κάνε το διάγραμμα των ροπών σου, έτσι, και θα πάρεις το 1 τρίτο εδώ, το 1 τρίτο του L, και από εδώ το 1 τρίτο, και θα έρθεις εδώ να κάνεις τις ματήσεις σου. Δηλαδή, αν θες να φτιάξεις κάτι το 1 τρίτο εδώ και το άλλο τρίτο εκεί. Παραδείγματος χάρη, μπορείς να βάλεις εδώ σίδερο, να βάλεις εδώ και να έρθεις να ματήσεις, δηλαδή από εδώ και πέρα, από εδώ και εκεί. Πρόσεξε όμως, ο ευρωκώδικας επιτρέπει να κάνεις και στη μέση του ανοίγματος, εν ψυχρό. Εντάξει,
Το μόνο που σου κάνει, σου βάζει ποινή. Ότι άμα είναι πολλές οι ματήσεις, αλλά δεν έχει σημασία, σου επιτρέπει. Και για μένα, όχι. Δεν πρέπει να το κάνουμε εκεί. Γιατί εδώ πέρα είναι τα μεγαλύτερα εντατικά μεγέθη. Εδώ το σκυρόδεμα ρηγματώνεται, εφόσον και το αγνοούμε κιόλας, στη μέση της δοκού. Άρα η συνάφεια που ισχυριζόμαστε θα αναπτυχθεί και θα προστατεύσει και θα κάνει να λειτουργήσει η παράθεση των σιδήρων είναι πραγματικά μειωμένη. Τώρα, αν αναγκαστείς να το κάνεις, τότε θα παραβιάσεις τον κανονισμό, γιατί για μένα παραβίαση είναι να γίνεις το μέσον της δοκτού ανοίγματος και θα πας και εσύ να την κάνεις πολύ μεγαλύτερη τιμάτιση. Αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι είναι καλό, εντάξει. Άρα αυτές οι περιοχές του 1 τρίτον είναι οι καλύτερες, δηλαδή εδώ που έχουμε το σκυρόδεμα που είναι υποθλίψη. Αυτή η ιστορία είναι. Στο άνοιγμα, στο επάνω μέρος, είναι καλό να γίνεται στο επάνω μέρος, γιατί εκεί είναι η θλιβόμενη περιοχή της δοκού. Τώρα, ήθελα να σας πω, ευκαιρία δοθείς και το εξής. Εάν χρησιμοποιήσουμε πλέγματα στην πλάκα, δεν το συνηθίζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά έξω το συνηθίζουν συνέχεια, εντάξει. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη χρήση των πλεγμάτων, το οποίο το κάνουνε, αλλά εγώ σε κατασκευή που είχαμε κάνει, στο καλούπομα του από πάνω ορόφου, μέσω ενός σουηδικού συστήματος κατασκευής σκυροδέματος, σε συγκεκριμένο μεγάλο ξενοδοχείο 700 κλινών, εντάξει, πήγαμε να πάθουμε ζημιά. Εξηγούμε. Όπως είναι η πλάκα μας, το σωστό είναι στα πλέγματα να βάλετε ένα πλέγμα από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, κάτω είναι αυτό, και ένα πλέγμα από εδώ μέχρι εδώ. Και εμάς θα τη συμβολίζουμε έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο, το οποίο μπαίνει στη δοκό εδώ, μπαίνουν τα μουστάκια του μέσα εδώ στη δοκό και μπαίνουν και τα μουστάκια αυτούνου στην άλλη δοκό. Και μετά, εφόσον θέλω πρόσθετο πλυσμό στο κάτω μέρος του ανοίγματος, θα βάλω και αυτό εδώ πέρα ακριβώς έτσι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει και μια άλλη λύση, την οποία την κάναμε εμείς και παλού να πάθουμε ζημιές και τρέχαμε όταν γινόταν κάτι φάση χειροδέτησης. Λοιπόν, βάζεις το ένα πλέγμα από εδώ μέχρι εδώ και το άλλο το βάζεις, συγγνώμη, από εδώ μέχρι εδώ. Έχουν δηλαδή, αυτό είναι το ένα και αυτό εδώ είναι το άλλο. Θα πει κανείς, μα έχουν τόση μεγάλη αλληλοεπικάλυψη. Γιατί υπάρχει πρόβλημα? Υπάρχει πρόβλημα. Και το θέμα είναι, επειδή τα πλέγματα συνήθως βγαίνουν από το 2-15 με τα 5 μέτρα, εάν οι πλάκες έχουν μεγαλύτερες από 5 μέτρα, ξέρω εγώ 6 μέτρα, 7 μέτρα κλπ, θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά. Μην δούμε και τα εξωφρενικά που γίνονται. Εάν πέστε ότι αυτή είναι μεγάλο άνοιγμα, 7 μέτρα ξέρω εγώ, να βάζουν το πεντάμετρο εδώ, να βάζουν εδώ πέρα μία αλληλοεπικάλυψη τάξης του 1 μέτρου, 1,5. Αυτό, να ξέρετε παιδιά, είναι σημεία αστοχίας. Αυτές εδώ οι διατάξεις είναι σημεία αστοχίας. Δεν πάνε να λένε, μια λύση είναι μόνο, αν θέλει κανείς να την υποστηρίξει, η συγκόλληση. Έτσι, θέλει να το κάνει έτσι, ναι. Θα έρθει εδώ πέρα και θα ποντάρει τα δύο πλέγματα σε ορισμένα σημεία. Εκεί είναι. Ή εδώ θέλει να έχει μια σοβαρή οικονομία, να μην πετάει ρετάλια κλπ. Μαζί του. Θα βάλει αυτό. Προσέξτε, το άλλο θα πάει ανάποδα. Θα έρθει έτσι το πεντάμετρο. Τα πλέγματα έτσι μπαίνουν πάντα. Έτσι το πεντάμετρο και έτσι το άλλο, το πιο κοντό. Okay. Αυτές εδώ οι αλληλομπλοκές γίνονται. Τώρα, θα κάνει συγκόλληση. Εφόσον κάνει συγκόλληση, είναι δεκτό. Είναι σαν να έχει ένα πολύ μεγάλο πλέγμα. Okay. Αλλά χωρίς συγκόλληση είναι λάθος. Θα χρησιμοποιήσει δαυδόμορφο οπλισμό. Λοιπόν, τώρα εμείς κάνοντας αυτή εδώ τη λύση, εάν θεωρήσουμε ότι τα μήκη των σιδήρων που θα βάλουμε, και μόνο για αυτό το λόγο, είναι πολύ μεγάλα τα μήκη των σιδήρων, έτσι, με τους συνδετήρες που έχουμε θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Προσέξτε λοιπόν τώρα, πώς θα βάλουμε τους συνδετήρες. Καταρχάς, ως προς την τοποθέτηση των οπλισμών,
Εμείς έχουμε μία αρχή την οποία προσπαθούμε να τηρήσουμε, ότι αν εγώ παραδείγματος χάρη τηρήσω το φι 10 ανά 15, 8 ανά 15, ερώτηση, μπορώ να βάλω φι 8 ανά 15. Λοιπόν, ο Λέονχαρτ, γιατί αυτός έχει φτιάξει τον πετό και μην τρελαθούμε τώρα, λέει ότι αν έχεις οτιδήποτε διατομή να έχεις, πρέπει να είναι η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο σειράδων στην πλάκα να είναι 15 φορές η διατομή της. Άρα αν έχεις οχτάρι, επιτρέπει φύ 8 ανά 12. Εντάξει. Εμείς τώρα λέμε το εξής. Έστω ότι βάζουμε το φύ 10 ανά 15. Η επιδίωξη δική μας πάντα είναι να έχω περισσότερο πλεισμό στο άνοιγμα και λιγότερο στη στήριξη. Δηλαδή, να έχω τον κατάλληλο στη στήριξη. Τι θέλω να πω. Δεν θέλω να βάζω πρόσθετα στη στήριξη. Δηλαδή, αν εδώ στην πίανα έχω φύ 10 ανά 15 και αν και εδώ σε αυτή τη διεύση βάλω πάλι φύ 10 ανά 15. Επίσης, δεν θα ακολουθήσω τι λέει ο υπολογισμός που βγάζει φύ 8 ανά 12 από 17 από εδώ, βγάζει φύ 10, ξέρω εγώ, ανά 21 από εκεί. Αυτά είναι αρλούμπες, αυτά δεν μπαίνουν εδώ μέσα. Εάν τώρα είναι ανά 15 οι οπλισμοί, εντάξει, θα πρέπει και οι συνδετήρες που είναι στις δοκούς να είναι ή ανά 10 ή ανά 15. Δεν μπορεί να είναι διαφορετική. Είναι δέσμευση και για τους συνδετήρες. Αλλιώς δεν θα έχω επιτυχές σιδέρωμα, που σημαίνει όχι επιτυχή σκηνοθέτηση. Και αν δεν έχω επιτυχή σκηνοθέτηση, τότε δεν κάναμε κανένα μια ωραιότατη τρύπα στο νερό. Εντάξει, θα έχουν μείνει μόνο τα χαρτιά. Η ουσία θα έχει φύγει από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, άρα φι 10 ανά 15, φι 10 ανά 15 και θα είναι και συνδετήρες φι 10 ανά 10 αν θέλω στα άκρα και φι 10 ανά 15 στη μέση. Βέβαια τώρα επειδή κάνω τους συνδετήρες με μανδύες, αυτούς τους σκοτώνει να βάλουν, ας το πούμε, διαφορετικές αποστάσεις κατά μήκος της δοκού. Ανεβάζει πολύ το κοστολόγιο. Μπορείτε, επειδή τώρα έχετε B500C και έχεις και ένα καλό μπετό το C30, εκεί βλέπετε τώρα το πώς μπορεί να πετύχεις μεγαλύτερες οικονομίες από το να χρησιμοποιείς το C20. Να το ξέρετε, με το C30 και μόνο από τις αγκυρώσεις και μόνο από τις επικαλύψεις και άλλα πράγματα και διευκολύσεις έχεις τελικά οικονομία. Δεν έχεις δαπάνη. Χώρια από το πιο σημαντικό απ' όλα είναι στη βιβλιογραφία του γερμανική του Άβακα που δείχνει το ρυθμό εναθράκωσης της κατασκευής στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό την άλλη φορά, στην άλλη ομιλία, να το δείξουμε, αξίζει τον κόπο, αν έχει σε 20 και αν έχει σε 30. Να δείτε πόσο διατηρείται, δηλαδή ένας που θα φτιάξει ένα σπίτι και είναι αυτός 35 χρονών. Δεν είναι δυνατόν να πάει αυτός 85 να σηκωθεί να φύγει ή αν το γράψει το παιδί του να πούμε να είναι ο άλλος απόξει και να κοιτάζει το σπίτι. Αυτά πράγματα τρελά. Και δεν τα λέμε στον κόσμο, ρε Γιώργο. Το ξέρουμε μόνο εμείς. Παράγουμε ένα προϊόν που ακριβώς δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, ότι είναι μόνο για 50 χρόνια. Ή ότι στο σεισμό σχεδιασμού το σπίτι να γίνει κόκκινο. Απλά να πεις, α, εγώ πρόλαβα και βγήκα έξω. Το ζητούμενο αυτό είναι. Το πρόλαβα και βγήκα έξω και αφήνεις όλη την περιουσία μέσα που έχεις δουλέψει και όσοι κάνει. Λοιπόν, είναι τα πράγματα τα παλαβά. Λίγο νερό, ρε Βαλιά. Λοιπόν, εδώ είναι τώρα ένα σημείο που πρέπει να το προσέξουμε. Εμείς πρέπει να παντρέψουμε. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα διάδρομο τροποντινά. Εντάξει. Εντάσεων και καταστάσεων που πρέπει να συνδεθεί αυτή εδώ η ιστορία μαζί με το κλιμακοστάσιο, με όλο αυτό εδώ, σε μία ενότητα. Είναι δύσκολο. Παντού έχω διαφορετικά βέλη κάμψης. Αλλιώς δηλαδή εδώ αυτή η επιφάνεια παίρνει άλλα βέλη. Αυτή είναι απλής καμπυλότητος εδώ. Εδώ μπορεί να σου βγει απλής. Εδώ στη γωνία να σου βγει διπλής και με όξυνση εδώ. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι, να σας πω κάτι, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα έρευνας. Αυτές είναι οι έρευνες που έχουν. Δηλαδή να βρεθεί εδώ πέρα ο βαθμός καμπυλότητας σε κάθε σημείο αυτής εδώ της κατασκευής. Γιατί
για να πάρουμε μια ιδέα το τι ακριβώς συμβαίνει, και αφού πάρουμε μια ιδέα, πώς μπορώ εγώ να θεραπεύσω και να αντιμετωπίσω, με ποιο τρόπο να αντιμετωπίσω αυτές τις διαφορετικές καμπυλότητες, εντάξει, σε τρόπο να η ασφάλεια του κτηρίου να παραμένει. Γιατί θέλει οπλισμό και έντιμα. Το έχουμε πει ότι ο οπλισμός που μπαίνει απάνω πρέπει να είναι και έντιμα. Πόντο, πόντο, περιοχή, περιοχή. Εντάξει, όχι μόνο εδώ, είδαμε και τα άλλα που έχουμε τις μεγάλες πλάκες της χημίας, τα περίεργα πράγματα. Λέμε λοιπόν το εξής. Εάν βάλω ένα σίδερο από εδώ μέχρι εδώ, είναι δύσκολο για τους σιδεράδες. Είναι δύσκολο για την κατασκευή. Και ό,τι είναι δύσκολο για τους σιδεράδες, ας το πούμε, γίνεται για την κατασκευή, άρα μειώνει και την ασφάλεια της κατασκευής. Πρέπει να βρω λύσεις που να τους διευκολύνει όλους. Εδώ λοιπόν λέμε θα κάνουμε εμείς το εξής πράγμα. Θα φτιάξουμε αυτή εδώ την μπαταρία. Έτσι. Προσέξτε τώρα ό,τι λέω και μπορείτε και να με διορθώσετε. Εγώ θα βάλω συνδετήρες για να κάνω αυτή εδώ την κρυφοζώνη, οι οποίοι θα είναι αυτής της μορφής. Θα μπουν μέσα στη δοκό. Θα μπουν μέσα στη δοκό. Εδώ. Οι συνδετήρες αυτοί. Και θα είναι ένας μεγάλος συνδετήρας, και εφόσον θέλω εγώ να ματήσω και σίδερα εδώ, να κάνω να ματήσω, θα υπάρξει και ένας μικρότερος συνδετήρας. Αυτοί εδώ θα μπουν πάλι ανά 15 εκατοστά. Δεν χρειάζεται να μπουν πιο πυκνοί. Έτσι. Πάλι το 15 το βαστάμε επάνω στην πλάκα. Δεν μπορούμε να παίζουμε με διάφορες αποστάσεις. Εντάξει. Και επίσης επιδίωξη, αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε όλη και όλη μια διατομή. Σημαίνει, εκεί είναι οι οικονομίες που έχουν, ας το πούμε, και δίνουν άλλου είδους προσφορές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η κατασκευή έχει διαφορετική συμπεριφορά. Έτσι. Από το να αρχίσεις να βάζεις δεκάρια, δωδεκάρια, δεκατεσσάρια και δεν συμμαζεύεται. Εκτός βέβαια αν δεν γίνεται διαφορετικά. Το δεκάρι όμως είναι το ελάχιστο. Δηλαδή το οχτάρι, εγώ θα σας έλεγα, γιατί σας είπα. Δηλαδή είναι ολόκληρη ιστορία, γιατί ο άλλος δέχεται και το γράφει πολύ ωραία με πειράματα, το έχει αποδείξει, ότι πρέπει να είναι 15 φορές στις πλάκες η απόσταση των ράβδων. Πράγμα που δεν το δέχεται στις δοκούς. Στις δοκούς λέμε ότι αν εδώ έχω τη μία ράβδο και εδώ την άλλη, μπορεί η περιοχή επηρεασμού αυτής εδώ της ράβδου είναι 5 έως 7,5 φορές η διάμετρος. Εντάξει. Ενώ έρχεται στις πλάκες και σου λέει μπορείς να, ότι είναι 15 φορές η διάμετρος ή πιο μικρή, πιο μεγάλη δεν τη θέλει. Και εξηγεί γιατί πρέπει να είναι το πολύ 15 φορές και ότι επιτρέπεται να φύγει από αυτό που λέμε στις δοκούς το 5 φορές η διάμετρος έως 7,5, το 15 είναι διπλάσιο, έτσι από το 7,5, είναι πολύ μεγάλο, μεγάλη ιστορία. Το έχει εκεί μέσα και το αποδεικνύει, ας το πούμε. Πολύ ωραία περιγραφή. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτή εδώ την κρίσιμη περιοχή που λέμε. Εάν εγώ βάλω πάλι εδώ το συνδετήρα μου το μεγάλο και το μικρό, μεγάλο συνδετήρα και μικρό, μεγάλο και μικρό, αυτούς τους οπλισμούς που έχω εδώ πέρα για να υλοποιήσω τη σύνδεση του τυχώματος με την πλάκα, γιατί η πλάκα δεν πάβει τώρα, δηλαδή αν φανταστείτε ότι το παίρνετε αυτό και το γυρίζετε ανάποδα έτσι, okay? Αυτή είναι δισκοδοκός και η οποία στηρίζεται, έχουμε πει το εξής, ότι οι χασάπιδες ξέρουν είναι πολύ καλό αντισεισμικό και θα σας πω γιατί. Έχετε δει που κρεμάνε τα κρέατα, έτσι. Έχουν λοιπόν μια τάβλα με τα τσιγκέλια και βάζουν και κρεμάνε τα κρέατα από εκεί. Άρα λοιπόν, αν θεωρείς ότι η πλάκα αυτή με τα τσιγκέλια που έχει τα φορτία τι είναι? Δηλαδή η πλάκα όπως είναι φορτίζεται στο επίπεδό της. Αυτό κάνει και ο σεισμός. Φορτίζεται εκεί. Εάν του πεις τώρα αυτή την πλάκα να τη στερεώσει ο χασάπης σε ένα τοίχο, δεν θα πάει να βάλει κολονάκια. Θα πάει να βάλει τάβλες με τη μορφή τυχώματος. Γιατί σου λέω, βάλω εγώ τα κολονάκια, κάθε φορά που θα κρεμάω και ένα φορτίο, κάθε φορά που θα αυξάνεται ο σεισμικός διελεστής, θα έρθει αυτή και θα πέσει κάτω με όλα τα κρέατα. Ενώ άμα βάλει τα τυχώματα, το νιώθει ότι είναι καλύτερο, είναι πιο ασφαλές. Γι' αυτό πρέπει να βάζουμε τα τυχώματα. Εδώ λοιπόν, αν το φανταστείτε ότι φέραμε την πλάκα έτσι, την πλάκα τη φέρνω έτσι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι η γη από την πλευρά τη δικιά σου και τα τυχώματα, υποστηλώματα είναι αυτά που συνδέονται,
Εντάξει. Αυτή εδώ τώρα η πλάκα φορτίζεται και το φορτίο είναι στο επίπεδό της. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος, εάν η πλάκα δεν είναι καλά στερεωμένη σε αυτά τα στοιχεία, να σκιστεί, όπως το ακούτε. Εντάξει, γιατί είπαμε ότι η ταλάντωση από το έδαφος ανεβαίνει επάνω. Απλοποιήστε το πράγμα και δείτε το, είναι τόσο απλό και τόσο λογικό που... Γιατί πρώτα κάνουμε κάτι που μπορεί να σταθεί, να στηριχθεί, που τσέκεται στη λογική και μετά αρχίζουμε τους υπολογισμούς. Αν δεν στέκεται, οι υπολογισμοί δεν μπορούν να το κάνουν να στέκεται. Γιατί οι υπολογισμοί βγάζουν κάτι παρούφες ορισμένες φορές που λες τώρα τι έγινε εδώ. Εντάξει, άρα πρώτα λοιπόν εμείς ξέρουμε τι θέλουμε, πώς θα το φτιάξουμε και μετά κάνουμε τους λογαριασμούς μας. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα έρθουν αυτά τα σύνορα και θα πέσουν εδώ. Ένα λοιπόν πλεονέκτημα αυτής της ζώνης, ότι την παντρεύομαι αυτά εδώ. Επίσης, τα σίδερα που θα έρθουν σε αυτές εδώ τις πλάκες, τώρα πλέον μπορώ να τα παντρέψω με αυτήν εδώ πέρα την ιστορία. Εντάξει. Άρα, εδώ αρχίζω να κάνω τις ματήσεις μου για τα θέματα που με απασχολούν εδώ στον πρόβολο με σίδερα για πάνω και κάτω. Προσέξτε μόνο ότι θα έχω διπλό συντετήρα. Το ξανατονίζω, θα είναι ένα συντετήρας αυτός ο μεγάλος. Αυτό μπαίνει... Και ο άλλος θα είναι εδώ. Στο κομμάτι αυτό που έχω τις ματήσεις. Εγώ θα έλεγα το εξής, παιδιά. Επειδή και είναι εδώ μεγάλο το πλάτος, για να το μαζέψουμε και να μην είναι χαλαρό, υπέρ της ασφάλειας. Έχουμε πει και εδώ πέρα ότι ό,τι λέμε υπέρ της ασφάλειας περνάει. Δεν είναι ασφαλέστερο να έχω τον μεγάλο και ένα μικρό, καθόλου το μίξο που τρέχει. Πιο δεμένο δεν είναι αυτή εδώ η ζώνη. Είναι πιο δεμένη. Ο μεγάλος θα μπαίνει στο κομμάτι εδώ. Εδώ τώρα, εδώ αρχίζει τώρα μια ψιλοσυζήτηση. Δηλαδή, αυτό τώρα εδώ εγώ μπορώ να το εμπιστευτώ στα διαμήκη σίδερα της δοκού και μπορώ να το εμπιστευτώ και στους συντετήρες της δοκού. Εδώ. Υπάρχει και άλλο σκεπτικό. Μήπως είναι προτιμότερο να το περνάμε από εδώ. Το συνετήρα δηλαδή. Όπως έχετε. Και η ερώτηση είναι η εξής. Εγώ θα σχεδιάσω τη λεπτομέρεια και μου λέτε την άποψή σας. Κάνω δεν το μείω. Κάνω την τομή εδώ πέρα. Έτσι. Το πάγος της πλάκας μου. Εδώ είναι η δοκός, η πλάκα συνεχίζεται, κάνω τη δοκό λίγο, έτσι μεγάλη, η πλάκα συνεχίζεται και εδώ είναι οι συντετήρες της δοκού. Ο διαμήκης οπλισμός που έχουμε κάτω, ο οπλισμός που είναι αυτός εδώ και λέμε τώρα, εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια τέτοια κατάσταση, ένα συντετήρα αυτών, το μεγάλο δηλαδή, ένα συντετήρα το μικρό και θα γεμίσουμε όλη αυτή εδώ την κρυφοδοκό μας, αυτήν εδώ δηλαδή, με κατάλληλο οπλισμό. Προσέξτε τη φράση έτσι, κατάλληλο οπλισμό. Τότε στο Πολυτεχνείο έκανε ο Κοκκινόπουλος μια σύνθετη λύση και ξέρω εγώ, αυτό ήταν φοβερό στη σχεδίαση και με χρώματα στον πίνακα των φορέων. Και έκανε μετά με ένα εκπληκτικό τρόπο τις παραμορφώσεις των φορέων. Γιατί όλο το μακελιό ήταν να δεις πώς παραμορφώνεται το φορέας. Και μετά γινόντουσαν υπολογισμοί και λοιπά. Το ρωτήσαμε, κύριε καθηγητά, αυτό είναι που κάνατε ένα πολύ σύνθετο. Πώς θα λυθεί? Με τον κατάλληλο τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, είχε πλάκα. Και έτσι μας έμεινε το κατάλληλο, ας πούμε. Πώς θα οπλιστεί κατάλληλο. Κατάλληλο, έτσι. Εδώ λοιπόν θα μπει ο κατάλληλος οπλισμός για αυτό εδώ που λέμε. Και είπαμε ότι εφόσον έχω συνδετήρες με το μεγάλο και το μικρό, μπορώ να κάνω εδώ ματήσεις. Εδώ και μόνο εδώ. Εντάξει. Όλα τα άλλα απαγορεύονται διαροπάλου. Εκτός αν κάνετε συγκολήσεις. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, τον μεγάλο αυτόν εδώ το συνδετήρα. Έτσι. Να τον βάλω να σταματάει εδώ ή να τον βάλω να περνάει εδώ πέρα. Οπότε πρέπει και εδώ να βάλω κάποια σίδερα και λοιπά. Εγώ δεν θέλω να μου το απαντήσετε τώρα. Εγώ θέλω να κάνετε να το σκεφτείτε.
και στην άλλη φορά που θα πούμε το άλλο κομμάτι, το κουβεντιάζουμε. Έτσι. Είναι μια ερώτηση. Καμιά φορά είναι να μην το παρακάνουμε και υπέρ της ασφάλειας. Καμιά φορά είναι ότι, εγώ δεν το πάω όμως έτσι, εγώ θα πω το εξής. Είναι προτιμότερο να σταματάει εδώ ή είναι προτιμότερο, δεν μας νοιάζει το κόστος, δεν μας νοιάζει. Ή είναι προτιμότερο να έρθει εδώ. Αλλά θα λάβουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους. Σκυροδέτηση, εκτός από κόστος. Σκυροδέτηση, τοποθέτηση, δυσκολίες και τι διαφορά έχει εδώ στη Μασχάλη αυτή η περιοχή από το να το σταματήσω εγώ μέσα εδώ στο, σε αυτό το στοιχείο. Λοιπόν, σκεφτείτε το. Κοιτάξτε, αυτά είναι τα προβλήματα. Έχουμε πει για τον πετό. Το πετό δεν είναι μεταλλική κατασκευή. Έχει αυτό το μειονέκτημα. Συνεχώς έχει ερωτηματικά και αβεβαιότητες. Και προσπαθείς να τις μαζέψεις. Η μεταλλική κατασκευή είναι κυρία. Μπαμ, μια και έξω και τελειώνει η ιστορία. Έτσι, όπως και η προένταση, την οποία τη βλέπει κανείς, την έχετε πάρει λίγο περισσότερο από στραβό μάτι, ας πούμε. Ισχύουν οι κανόνες αντοχής των υλικών. Εδώ γίνεται της τρελής. Είπαμε ότι το πετό μοιάζει με τη γυναίκα. Δεν ξέρεις από πού θα σου τη φέρει. Έτσι. Είναι περίεργο το σκυρόδεμο. Πάμε τώρα εδώ. Άρα λέμε, βάζουμε αυτούς εδώ. Τώρα, τι θα παντρέψουμε. Προσέξτε. Έρχονται οι οπλισμοί εδώ πέρα της σκάλας. Εντάξει, οι οπλισμοί της σκάλας. Η σκάλα γυρίζει κατά αυτή πέρα την έννοια. Οπωσδήποτε, εάν εδώ θεωρήσω ότι έχω πλατήσκαλο σε αυτή τη θέση, τώρα δεν θυμάμαι, αρχιτεκτονικά θα το δούμε τι λένε αυτοί. Δεν νομίζω να έχει. Να γυρίζει γύρω γύρω την πάνε. Ναι, ναι. Α, ωραία, πάει έτσι δηλαδή, γυριστεί. Ναι, ναι. Ωραία. Εδώ λοιπόν πρέπει να μπει ένας οπλισμός οπωσδήποτε. Αυτός. Εδώ συμφέρει, κοιτάξτε με τις σκάλες τι γίνεται. Εμείς το αντιμετωπίζουμε ως πτύχωμα. Εμείς εδώ στο γραφείο κάνουμε το εξής. Εμείς βάζουμε κάτω οπλισμό, διαμήκη και εγκάρσιο. Απλώς αυτός εδώ ο οπλισμός είναι ανά 15, είτε δεκάρι είτε δωδεκάρι, εντάξει. Και αυτός εδώ πέρα ο οπλισμός, δηλαδή εδώ μπορεί να έχω εγώ φιδέκα ανά 15, γιατί είναι και μικρό το άνοιγμα, δεν είναι μεγάλο. Αυτός είναι ο κάτω οπλισμός, τον οποίο θα τον βάλω, θα πιάσει εδώ στο τείχωμά μου και θα μπει και μέσα εδώ. Θα περάσει οπωσδήποτε εδώ. Πόσο? Τουλάχιστον 60 με 70 εκατοστά. Συμφωνούμε? Πάει καλά. Το ίδιο θα κάνει και αυτός. Βέβαια είναι στον αποκάτω όροφο. Εδώ θα είναι κενό, ας το πούμε. Αλλά έρχεται από τον αποκάτω όροφο. Επίσης βάζουμε άλλον έναν οπλισμό απάνω. Σε αυτές εδώ τις μικρές σκάλες. Πάλι φυτο 10 ανά 15. Πάλι θα περάσει μέσα. Και έχουμε και τον εγκάρσιο οπλισμό από πάνω. Το οποίο μπορεί να είναι και αυτό, αυτό μπορεί να το βάλεις και φι 10 ανά 17,5 ή φι 10 ανά 20. Εγώ θα έλεγα τώρα τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του από θέμα κόστος, σιγά δύο σίδερα παραπάνω είναι, ένα φι 10 ανά 15, έτσι. Γιατί είναι πτύχωμα, πτυχωτός φορέας και επομένως ο καρέ οπλισμός είναι αυτός που τον βοηθάει, okay. Και σε αυτή εδώ τη διεύθυνση που περνάμε πια εδώ, ας έρχεται έτσι λοξάει η αυτή, περνάμε τα σίδερα πάνω και κάτω έτσι. Σε περίπτωση που κρίνουμε εμείς ότι ο οπλισμός εδώ πέρα δεν έχει καλή αγκύρωση, γιατί το τείχωμα έχει 25 πόντους, οπότε αφού έχει 25 πόντους δεν αγκυρώνεται ικανοποιητικά, οι λύσεις που έχουμε είναι να προσθέσουμε εδώ σε αυτές τις περιοχές που είναι περιοχές αστοχίας ένα σίδερο έτσι και ένα σίδερο έτσι. Δηλαδή τρόπο την άσα να δημιουργούμε μία φουρκέτα. Και επειδή η φουρκέτα πολλές φορές μπαίνει δύσκολα, την κόβουμε σε ένα κομμάτι τέτοιο και σε ένα κομμάτι τέτοιο. Και αυτά τα σίδερα, τα εγκάρσια που λέμε τα πάνω και κάτω, έτσι, αυτό είναι το επάνω και αυτό είναι το κάτω, τα γυρίζουμε, τα κάνουμε γυριστά για να πετύχουμε τις αγκυρώσεις. Θα μου πεις γιατί δεν κάνουμε το γύρισμα εδώ. Επειδή είναι μεγάλα τα μήκη, μας δυσκολεύει. Εντάξει. Και προσπαθούμε και βάζουμε αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα πρόσθετο οπλισμός.
Τώρα, εδώ επίσης, όπως έρχεται αυτό, μπορούμε και αυτό το σίδερο πάλι να το προσθέσουμε, έτσι, σίδερο κάτω και πάνω, με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε, είναι τα σημεία, τα λεγόμενα σημεία αστοχίας της κατασκευής. Θα το δούμε τώρα και εδώ. Ξέρετε όλοι, όταν οπλίσουμε και βάλουμε εδώ το ίσιο μας σίδερο, βάζουμε ένα σίδερο ίσιο και εδώ βάζουμε και αυτό. Συμφωνούμε, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι στο 1 τρίτον, συγγνώμη, αυτό εδώ είναι στο 1 τρίτον το αποκιανοίγματος, αλλά δεν το μετράμε όλο. Θα δούμε βάσει του διαγράμματος, λοιπόν, να του δώσουμε μια λογική. Εμείς αυτή την τοποθέτηση την έχουμε λίγο τροποποιήσει. Πρώτον, το κάτω σίδερο. Το κάτω σίδερο πρέπει υποχρεωτικά να περάσει από την από εδώ μεριά. Γιατί? Ιδίως πιο έντονο το φαινόμενο είναι σε αυτή εδώ τη δοκό, τη μεγάλη δοκό. Έτσι. Εμείς ξέρουμε το εξής. Ας πάρουμε τη δοκό, αυτήν εδώ, που είναι πιο μεγάλη και έχει μεγαλύτερη σημασία.